κάτσουν. Ω, παιδιά, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πώς έχουμε. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε. Ναι, δεν έχουμε ξαναπάει. Είναι εύκολη η διαδικασία όμως. Είναι καλό, δεν είναι να προλαμβάνουμε καλύτερα. Δεν το ξέρω, γιατί άλλη φορά ξέρω, δεν το κατάλαβα εγώ. Γνωρίζετε ότι αύριο Δευτέρα θα έχει και μοριακό τεστ που μπορείτε πάλι να το περάσετε. Το καλό από εδώ. Από αυτό είναι ο Στέλος για κάτι. Αυτά είναι. Να είστε καλά. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε τεστ. Έχετε έτσι ανησυχία. Α, κάνατε και στη Ρόδο, είναι η δεύτερη φορά. Είναι η πρώτη φορά εδώ στην Κέφαλο. Είναι η πρώτη φορά. Γενικά ανησυχείτε, φοβάστε. Πιστεύετε όμως ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστό. Καλά αποτελέσματα. Γενικότερα έτσι ανησυχείτε. Θεωρείτε ότι πρέπει να. Βέβαια, όλοι δεν ανησυχούν. Όλο ο κόσμο δεν ανησυχεί. Τι ακάω. Όμω καλό είναι να κάνουμε και τα τεστ για να βλέπουμε ότι είμαστε αρνητικοί και να προσπαθούμε να κάνουμε γύρω μα. Με τι ακάω. Μετά θα μα πει το θα το κάνω πρώτα εγώ και μετά στην πράξη. Καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοινότητα πραγματοποιούνται rapid test και Δευτέρα πρωί μέχρι το μεσημέρι θα γίνονται τα μοριακά τεστ. Ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο εδώ και αρκετό καιρό να γίνουν τα rapid test σήμερα στην κοινότητά μας. Είναι επιβεβλημένο καθώς είχαμε ένα κρούσμα τις προηγούμενες ημέρες, οπότε είναι άκρως επιβεβλημένο να γίνουν κάποιοι ελέγχοι και για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει κάποιο άλλο κρούσμα, αλλά και να καθησυχαστεί λίγο ο κόσμος κάνοντας εξετάσεις και βλέποντας αν έχουμε άλλα κρούσματα στο χωριό μας. Σήμερα θα γίνουν τα rapid test, αύριο θα γίνουν και μοριακοί ελέγχοι, ώστε να είμαστε έτσι πολύ σίγουροι για τα αποτελέσματα αυτά. Υπάρχει εκδήλωση ανησυχία από τους κατοίκους. Τις προηγούμενες μέρες είναι η αλήθεια, λόγω του κρούσματος, ναι, είχαμε έτσι μια έντονη ανησυχία και ένα προβληματισμό και ένα άγχος σε πολύ κόσμο, σε κόσμο που μπορεί να έρθει έτσι σε κάποια επαφή, είτε στενή, είτε και ακόμα και απομακρυσμένη. Ο κόσμος τα μπερδεύει και συγχαίει στο μυαλό του τι σημαίνει επαφή. Οπότε αρκετοί αγχώθηκαν όταν ακούστηκε το κρούσμα στο χωριό μας. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, οπότε ήταν κάπως λογικά αναμενόμενο να συμβεί αυτό. Μετά τις γιορτές θα επαναληφθούν τα τεστ. Αυτό θα το δούμε αν χρειαστεί και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και το Δήμο και με την περιφέρεια που είχαμε επαναλάβει και άλλα τεστ τις προηγούμενες ημέρες. Και αν χρειαστεί και είναι σκόπιμο, ναι, θα κάνουμε και άλλα τεστ. Βλέπουμε την παρουσία του Δημάρχου εδώ. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν συζητηθεί στην ατζέντα των συζητήσεων που αναπτύξατε. Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια σύντομη κουβέντα με τον Δήμαρχο. Καλό είναι αυτό, επειδή η ευκαιρία που ανέβηκε πάνω και με τον Νικόλα Τζεβό και με τα υπόλοιπα στελέχη της κοινότητας του κύριου Νικηταρά, είχαμε την ευκαιρία έτσι να κάνουμε μια συζήτηση εν ώψη και του ψηφίσματος του προϋπολογισμού που είναι την ερχόμενη Τετάρτη. Κάναμε κάποιες συζητήσεις, του εξέφρασα έτσι την άποψή μου όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε και τον προϋπολογισμό που αναμένεται να ψηφιστεί. Και ήταν έτσι η ευκαιρία, αυτές οι ευκαιρίες δεν τις έχουμε καθημερινά, οπότε δράξαμε αυτή την ευκαιρία.